Βέβαια, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κεφαλίδου από το Κίνημα Αλλαγής, βουλευτής Δράμας. Κυρία Κεφαλίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έχουμε κοινοβουλευτικό έργο, έχουμε νομοθετικό έργο. Έντονο κιόλας. Έντονο. Αυτή η εβδομάδα είναι καταλυτική. Είναι καταλυτική. Δύο νομοσχέδια, σε επιτροπή το ένα και το άλλο στην Ολομέλεια. Συνεδριάζουμε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εσείς είστε τώρα ουσιαστικά κάπου στη μέση, στη μέγενη, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Πώς τα βλέπετε αυτά τα νομοσχέδια, κυρίως πώς βλέπετε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, το οποίο ψηφίζεται σήμερα και χθες είχαμε έντονους διαξυφισμούς στην Ολομέλεια. Κοιτάξτε λίγο. Το επιτελικό κράτος, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα υδροκέφαλο κατασκεύασμα, το οποίο δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της κακοδιοίκησης του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Υπάρχει, από την άλλη, μια τρομακτική ανασφάλεια. Και γι' αυτό βλέπετε ότι γίνονται κάποια σχήματα για να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και μεγαλύτερος συγκεντρωτισμός. Και όλα αυτά αναφέρονται μέσω μιας γραμματείας που φτιάχνεται στην Προεδρία του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά υπάγονται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι όντως από τα θέματα που πραγματικά περιμέναμε να δούμε τις προτάσεις της κυβέρνησης, γιατί θα σας πω και μια προσωπική μου άποψη. Η ενασχόληση η δική μου με την πολιτική ξεκίνησε κυρίως σκεπτόμενη τέτοια θέματα. Πώς ένα κράτος μπορεί να είναι με ποιότητα υπηρεσιών, κοντά στον πολίτη, ευέλικτο, αποτελεσματικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίοι τίτλοι. Για να αποκτήσουν η ουσία όμως, πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει εμπιστοσύνη και να υπάρχει μία δομή η οποία δεν θα αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με το ποια κυβέρνηση έχει πάρει την εξουσία. Μετακινούμε κάθε φορά, βλέπετε τι γίνεται. Παίρνουμε γενικές γραμματείες από εδώ, τις πάμε εκεί. Φτιάχνουμε υπηρεσιακούς γραμματείς, γενικούς γραμματείς, ειδικούς γραμματείς, άλλους μέσα από την δομή την υπηρεσιακή, υπηρεσιακοί γραμματείς που φτιάχτηκαν τώρα, άλλοι πολιτικά πρόσωπα που έρχονται να καπελώσουν τους υπηρεσιακούς γραμματείς. Θέλω να πω, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει μια αγωνία και μια βιασύνη για το πώς θα μπορέσει να διοικηθεί αυτό το κράτος. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι νομοθετούμε και νομοθετούμε στο διηνεκές, όχι μόνο à la carte, επειδή τυχαίνει να είμαστε εμείς στην εξουσία. Θα πρέπει αυτά που νομοθετούμε να μπορεί να τα υποστηρίξει και κάποιος ο οποίος είναι απέναντί μας, είναι αντίπαλός. Κυρία Κεφαλίδου. Μόνο έτσι θα μπορέσει να φτιαχτεί μια δομή που θα την πιστέψουμε όλοι και θα την υπηρετήσουμε όλοι. Περιγράφεται τώρα ουσιαστικά την καταψήφιση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα κρατήσει το Κίνημα Αλλαγής την ίδια στάση και για την ρύθμιση για την κατάργηση του ασύλου που επακολουθεί. Εμείς μιλάμε για προστασία του ασύλου και το λέω προστασία του ασύλου διότι όλη αυτή η ιστορία με τα άβατα, με την παρανομία, με την παραβατικότητα έχει φτάσει πια στο απροχώρητο. Δεν τιμά κανέναν μας, δεν μπορεί κανένας να πει ότι κυκλοφορεί και κυκλοφορεί άνετα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Τα παιδιά, οι φοιτητές δεν έχουν την αίσθηση ότι κινούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και φυσικά όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα όπου σειρά δημοσιευμάτων τα τελευταία χρόνια δείχνουν ένα γολγοθά για να μπορέσουν να υπηρετήσουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και τη δυνατότητα να υπάρχει ελευθερία λόγου και στο χώρο του Πανεπιστημίου. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται η κυβέρνηση, φέρνει μία ρύθμιση και έχει μία παράγραφο η οποία εμάς μας προβληματίζει. Σε σχέση με το πνεύμα αυτής της ρύθμισης συμφωνούμε, γιατί είναι πολύ κοντά στον νόμο που όλοι ψηφίσαμε το 4009 του 2020. Της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ακριβώς. Υπάρχει όμως μία ασάφεια
Και αυτή την αστάθεια θέλουμε με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να την απλοποιήσουμε, ώστε να μην υπάρχει θέμα παρερμηνιών. Και αυτό έχει να κάνει με το ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές που θα έχουν την ευθύνη να παίρνουν τις πρωτοβουλίες όταν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις στον χώρο του Πανεπιστημίου, ποιες είναι αυτές, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους, για να μην περάσουμε στην αστυνομοκρατία, γιατί αυτό είναι το άλλο άκρο. Δηλαδή από εκεί που είμαστε ξέφραγο αμπέλι, μην πάμε ξαφνικά και έχουμε ένα πανεπιστήμιο αστυνομοκρατούμενο. Κάπου θέλει μια ισορροπία και κυρίως θέλει λιτές και σοβαρές διατυπώσεις, και σε αυτή τη λογική προσπαθούμε να συμβάλλουμε έχοντας καταθέσει ως κίνημα αλλαγής μια ολοκληρωμένη πρόταση. Έχοντας παρακολουθήσει όλο αυτό το διάστημα την συζήτηση που γίνεται στους κόλπους του κινήματος αλλαγής, πολλοί διαπιστώνουν ότι δεν είναι μία η γραμμή εντός εισαγωγικών που υπάρχει μέσα στο κίνημα αλλαγής, βλέποντας ότι υπάρχουν και κινήσεις που βρίσκονται λίγο πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί χρεώνουν αυτές τις κινήσεις στον κύριο Κατρίνη. Τελικά στο κίνημα αλλαγής είναι μία η γραμμή. Και οι 22 βουλευτές είμαστε κατά της ανομίας και της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια. Αυτό θέλω να είναι σαφές. Από εκεί και μετά, η προσπάθεια όλη είναι, για να μην μείνει και αυτό το νομοσχέδιο και αυτή η προσπάθεια ρύθμισης νεκρό γράμμα, να υπάρχουν με την εμπειρία κιόλας του παρελθόντος, να υπάρχουν τέτοιες διατυπώσεις που να μην θέλουν ο καθένας να το ερμηνεύει κατά το δοκούν. Και θα σας έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει και η πολιτική βούληση και από την κυβέρνηση και από τις πρυτανικές και πανεπιστημιακές αρχές και από την αστυνομία και από όλους τους εμπλεκόμενους, διότι εδώ είναι κυρίως ένα ζήτημα ευθύνης. Για να μπορέσει όποιο νομοθέτημα να προχωρήσει, πρέπει κανείς να το ενστερνιστεί και να το υπηρετήσει με όλη την τόλμη και με όλο το θάρρος που χρειάζεται για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ξέρετε πόσα νομοσχέδια ήταν άρτια, αλλά δεν εφαρμόστηκαν με τον καλύτερο τρόπο προβλήματα και έμειναν νεκρά γράμματα, γιατί κανένας δεν τα πίστεψε και κανένας δεν τα εφάρμοσε. Μην είναι και αυτό άλλη μια τέτοια αποτυχημένη προσπάθεια. Δεν αντέχει ούτε το Πανεπιστήμιο ούτε η ελληνική κοινωνία άλλες αργοπορίες και άλλες μισές λύσεις. Εδώ πάμε να έχουμε μια λύση ολοκληρωμένη και μια πρωτοβουλία που ουσιαστικά είναι για το αυτονόητο. Έτσι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Να περάσουμε λίγο, κυρία Κεφαλίδου, σε μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μία πρόσκληση για διάλογο, για συνεργασία με το κίνημα αλλαγής και κατά πόσο το κίνημα αλλαγής θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση. Και ήθελα να σας ρωτήσω την δική σας θέση για το θέμα αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος για το χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ των δύο κομμάτων? Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι άλλη μια προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, άλλη μια απεύθυνση. Στο παρελθόν ζήσαμε πάρα πολλές τέτοιο φλερτ, άλλοτε με πολύ βάρβαρο τρόπο, άλλοτε πιο διακριτικά. Έχουμε περάσει λοιπόν σε μια εποχή όπου ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας ότι σιγά σιγά η απομάκρυνσή του από την εξουσία κινδυνεύει να οδηγήσει σε μια αφυδάτωση το χώρο του, μπήκε σε μια διαδικασία να σκεφτεί να αλλάξει ταμπέλα, να εκτοραίσει λίγο το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραμένει ίδιος και αναλύωτος στον πυρήνα του. Είναι ένας λαϊκιστικός χώρος που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε προοδευτικό. Γιατί τι προοδευτικό μπορεί να έχει η συνύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο 4,5 χρόνια τώρα? Τι προοδευτικό μπορεί να έχει μια παράταξη η οποία επέτρεψε να υπάρχει μια μόρια, έτσι, στο ναι, θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Ας αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς είναι και μετά ας ανοίξει διάλογο, αλλά
με ανθρώπους και με χώρους που είναι κοντά σε αυτό το δικό του λαϊκιστικό προφίλ. Εμείς ως κίνημα αλλαγής έχουμε αποφασίσει ότι η πορεία μας είναι αυτόνομη, η πορεία μας βασίζεται πάνω σε έναν προγραμματικό λόγο με ξεκάθαρες θέσεις και απευθυνόμενοι στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε ως αντιπολίτευση, έστω και σε αυτό το 8% που μας έδωσε ο κόσμος, να έχουμε χρήσιμη παρουσία στη Βουλή και στην κοινωνία μέσα από προτάσεις που θα διευκολύνουν όπου υπάρχει ένα θετικό πνεύμα και θα αντιπροτείνουν αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό όταν υπάρχει μια αντίθεση στις προτάσεις της κυβέρνησης. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλίδου, σας ευχαριστούμε. Είναι απόλυτα αντιληπτά όσα αναφέρατε. Και εγώ ευχαριστούμε για την πάρα πολύ. Έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή δύναμη σε όλους μας. Έτσι. Καλό υπόλοιπο κοινοβουλευτικό μέχρι να πάτε τις διακοπές σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.